πρέπει να κάνουν το σταυρό τους όλοι οι κατηγορούμενοι. Ουδείς δικαιούται να εκφράσει παράπονο. Το μείζον τμήμα των κατηγορουμένων θα κάνουν Χριστούγεννα σπίτι τους. Να τα πούμε. Με την αθώωση τριών εκ των 12 κατηγορουμένων, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης απαγωγής του κριτικού επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Οι 9 που κρίθηκαν ένοχοι είχαν πρωτόδικα καταδικαστεί σε βαριές ποινές κάθριξης που κυμαίνονταν από 14 έως 26 χρόνια. Ωστόσο, το δικαστήριο μετέτρεψε τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση σε σύσταση συμμορίας. Αδίκημα που με βάση τον ποινικό κώδικα αποτελεί πλημέλημα. Αυτό σε συνδυασμό με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας για το σύνολο σχεδόν των καταδικαστέντων οδήγησε στη θεαματική μείωση των πρωτόδικων ποινών σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως την οποία η έδρα υιοθέτησε. Εξάλλου, ένα μήνα πριν, ο ίδιος επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης είχε ζητήσει την επιοίκεια του δικαστηρίου για όσους είχαν ειλικρινώς μεταμελήσει. Μια σοφή απόφαση από ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος από όλους τους συνηγόρους υπερασπίσεως τους κατηγορουμένους να είναι δυσαρεστημένος με αυτή την εξέλιξη. Τοποθετήθηκε το αποδεικτικό υλικό στη σωστή νομική βάση και καθένας έκανε το ταμείο του όπως λέγαμε από την αρχή. Διέπεται από μια αίσθηση ικανοποίησης όλο το σύνολο του νομικού κόσμου που ασχολήθηκε με αυτή την υπόθεση. Συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις όλοι. Έχουν άριστη συμπεριφορά εντός της φυλακής. Έχουν μια έκθεση η οποία είναι πάνω από τα 3 χρόνια, πραγματική έκθεση. Έχουν σύνταγμα ημερομίσθια κτλ. Και διαμορφώνουν ένα, αν θέλετε, ένα μέγεθος τέτοιο, το οποίο υπερβαίνει το απαιτούμενο από τον νόμο για την ηφόρα πώληση. Πιστεύω δηλαδή ότι όλοι πάνε στις οικογένειές τους άμεσα στις επόμενες μέρες. Μεγαλύτερη ποινή κάθριξης ορίστηκε τελικά στα 8 χρόνια για τον 48χρονο Ρεθυμιώτη που διαμένει στην Αθήνα και φερόταν ως το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Η πρωτοδική ποινή του ήταν 26 χρόνια και 4 μήνες. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθριξης 7 ετών τον 59χρονο Ρεθυμιώτη επιχειρηματία, τον 46χρονο ιδιοκτήτη της Μάντρας, τον 47χρονο επιχειρηματία, τον 49χρονο αποκαλούμενο Παππού, τον 63χρονο Μεσίτη και τον 48χρονο αποκαλούμενο Ευγένιο. Και προσωπούσα ήδη και από τον πρώτο βαθμό τον άνθρωπο ο οποίος από την αρχή είχε αποκαλείτο από τον Λεμπιδάκη ως Ευγένιος. Mm-hmm. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο είχε συνάψει μια ιδιαίτερη σε βάθος επικοινωνία, θα μπορούσα να πω. Είχε συμπεριφερθεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο. 6 έτη επιβλήθηκαν στον 25χρονο Σφακιανό Βενιαμίν, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Ο 43χρονος αποκαλούμενος Σκοπιανός καταδικάστηκε σε εξαγοράσιμη ποινή κάθριξης 5 ετών. Φτάσαμε με τον εντολέα μου μετά από τόσο καιρό να αποδείξουμε εν τέλει στο πολύ έμπειρο και διαβασμένο δικαστήριο τη μικρή και σύντομη συμμετοχική του δράση στο αδίκημα της αρπαγής, καταφέροντας να εκδοθεί μια απόφαση η οποία οδηγεί στην ελευθερία τον δεύτερο κατηγορούμενο. Αθώος κρίθηκε ο 42χρονος εργαζόμενος στη Μάντρα Αυτοκινήτων, ο 43χρονος και ο 41χρονος που πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθριξης. Για τον εντολέα μου, τον 8ο, νιώθω μια πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος αθώθηκε, ενώ έμεινε 3 χρόνια στη φυλακή. Την ίδια ώρα αναμένεται διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για τη διερεύνηση συμμετοχής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Υπάρχει ζήτημα. Δεν γνωρίζω την πορεία της υπόθεσης και πού θα φτάσει. Δεν προκύπτει το παραμικρό για όλους αυτούς τους ανθρώπους και απλά ήταν μια κίνηση, αν θέλετε, εντυπωσιασμού. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή στην πραγματικότητα. Γιατί αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να θεμελιώσει την ενδείξη σε βάρος κάποιου προσώπου, αυτό θα είχε γίνει στα πλαίσια της αρχικής ποινικής διαδικασίας.